θα γίνει η πρώτη, αν θυμάμαστε καλά, η πρώτη λανθασμένη παλιά από τον Γιώργο τον Κούδα. Θα πάρουν με τον Μπαλί που θα ανοίξει ωραία για τον Κώτη. Μαύρος μέσα στην περιοχή και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ ακριβώς στο 27ο λεπτό. Ένα πελώριο κενό στην άμυνα του ΠΑΟΚ που μέχρι τώρα στεκόταν πάρα πολύ καλά. Ένα κενό που βέβαια ο Μαύρος δεν τον συγχώρεσε, το εκμεταλλεύτηκε ιδανικά. Θα ξαναδούμε βέβαια τη φάση. Κοιτάξτε πόσο ωραία ξετυλίχθηκε η ΑΕΚ. Και ο Μαύρος εδώ θα στο πάρει, θα ελέγξει, θα πλασάρει, θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Μπλάτεν Φορτούλα. Και έτσι έχουμε το 1-0 στο 27ο λεπτό για την ΑΕΚ. Πανηγυρισμοί, δικαιολογημένοι βέβαια. Και βέβαια το βλέπετε και από άλλη κάμερα, από άλλη οπτική γωνία, εδώ το ιδανικό πλασέ από τον Θωμά Μαύρο. Offside που εκτελείται από τον Τζιράκη, θα δώσει αυτό στον Βλάχο. Βλάχος για τον Γιοργαμλή, Μπαλής Γιοργαμλής, με μία ωραία μπαλιά για τον Βλάχο, από τα δεξιά είναι ο Κώτης. Ο Βλάχος τα μπαίνει μόνος, του μπαίνει πιο βαθιά και είναι ένα έξοχο γκολ. Είναι το 2-0 από τον Βαγγέλη Βλάχο. 35ο λεπτό, ένα από τα αρότερα γκολ που έχουν μπει στα ελληνικά γήπεδα. Θα το ξαναδούμε. Κοιτάξτε εδώ τι έκανε ο Βαγγέλης ο Βλάχος, πήρε την μπάλα από τον Μπαλί. Κάλυψε μια απόσταση 40-50 μέτρων, μπήκε μέσα, έκανε μια τρίπλα, έκανε μια δεύτερη, ελιγμούς και πλάσαρε ιδανικά το Φορτούλα κάνοντας έτσι το 2-0. Και πάλι εδώ το γκολ του Βαγγέλη Βλάχου, το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ από άλλη κάμερα.